Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε μία μέρα πριν από το κρίσιμο Eurogroup, όπου εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα για τη χώρα μας. Βεβαίως οι προσδοκίες που υπήρχαν αρχικά έχουν αρχίσει να μειώνονται για το τι ακριβώς θα, ποια ακριβώς κατάληξη θα έχει εκεί αυτή η ιστορία και αυτή η συζήτηση. Η κυβέρνηση η ίδια έχει αρχίσει να χαμηλώνει τον πήχη για το θέμα του χρέους κυρίως, το οποίο πίστευε ότι θα συζητηθεί εκεί και θα υπήρχε ενδεχομένως έστω και κάποιο στοιχείο που θα έβινε μια αισιοδοξία. Μακάρι να υπήρχε βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε, αλλά ο κύριος Σόιμπλε το έχει καθαρίσει το θέμα και έχει πει ότι εμείς δεν πρόκειται να συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα, δεν είναι της παρούσης. Θα πρέπει να το συνδέσουμε αυτό με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις στην Γερμανία, αλλά και την πρόσφατη πολιτική κατάσταση στη Γερμανία, όπου βλέπουμε τον κύριο Σόλτς να καταραίει και την κυρία Μέρκελ να σαρώνει στην κυριολεξία, που σημαίνει ότι βασιζόμενοι και αυτοί, γιατί στον προεκλογικό του αγώνα, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως και εδώ αλλά και στα υπόλοιπα κράτη, ο καθένας έχει το δικό του αφήγημα, λέει τα δικά του πράγματα στον κόσμο για να τον πείσει να τον ψηφίσει. Το αφήγημα λοιπόν ποιο είναι το δικό τους? Έχουν την Ελλάδα, ότι δεν για την Ελλάδα δεν συζητάνε το χρέος. Με αποτέλεσμα αυτό να φαίνεται να δίνει πόντους στην κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πρώτα το Γιάννη του Παπαδημητρίου, να πάμε στην Γερμανία, στην Deutsche Welle. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα από την Deutsche Welle. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπα σωστά, αλλά η κυρία Μέρκελ φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά σε αυτήν την προεκλογική προσπάθεια που κάνει. Ο κύριος Σόιμπλε έχει ξεκαθαρίσει ότι για το ελληνικό χρέος δεν βλέπει φως σε αυτή την φάση, δηλαδή δεν βλέπει φως υπό την έννοια ότι δεν δέχεται και δεν συζητάει τη μείωση του ελληνικού χρέους. Δώσε μας κάποια εικόνα. Πράγματι, μόλις χθες εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην Bild ότι δεν επίκυνται μέτρα για το χρέος. Αυτή την λακωνική δήλωση έκανε, που βέβαια τα λέει όλα και εννοεί όχι μόνο μια αναδιάρθρωση. Ορίστε. Χρέους, αλλά και μέτρα όπως η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής ή το πάγωμα των επιτοκίων. Απομένει βέβαια να δούμε αύριο αν πρόκειται για μια έτσι διαπραγματευτική θέση ή αν πράγματι το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών βάζει πάγο στην προσπάθεια για λήψη μέτρων. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα ο Wolfgang Schäuble κατά πάσα πιθανότητα θα δει την Άγγελα Μέρκελ, αλλά με εσωτερική ατζέντα και συγκεκριμένα το προεκλογικό πρόγραμμα των Χριστιανοδημοκρατών. Η Άγγελα Μέρκελ θα έχει μια συνάντηση με τον επικεφαλής των Βαβαρών Χριστιανοκοινωνιστών, είναι ο πιο πιστός κυβερνητικός της εταίρος, και σε αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα συμμετάσχει και ο Wolfgang Schäuble με θέματα φορολογικά. Με απλά λόγια, επίκυνται εξαγγελίες για μείωση φόρων στο εσωτερικό της Γερμανίας. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που βλέπεις εσύ, δημοσιογραφικά θέλω να μου το πεις τώρα, είναι ότι για το θέμα του χρέους δεν θέλω να συζητήσω σε αυτό το Eurogroup, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κοίταξε, αν το πάρουμε κατά λέξη, όταν λέει κανείς δεν επίκυνται μέτρα για το χρέος, μπορεί να εννοεί ότι δεν επίκυνται η άμεση εφαρμογή τους. Μα και εμείς μπορεί να μην θέλουμε την άμεση εφαρμογή τους, αλλά τουλάχιστον μια πρώτη περιγραφή στο αυριανό Eurogroup. Οπότε υπάρχει ίσως ένα διαπραγματευτικό περιθώριο. Αν μη τι άλλο, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Wolfgang Schäuble έχει παναχωρήσει από την αρχική θέση για πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 3% επί 10 χρόνια, για παράδειγμα. Αλλά προφανώς το γενικό περίγραμμα της δήλωσης είναι αυτό, ότι η γερμανική θέση παραμένει όχι σε μέτρα για το χρέος άμεσα. Πάντως, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ανταπόκριση από την Deutsche Welle, από τη Γερμανία. Να πούμε εδώ, και έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι η απομείωση δεν φαίνεται να μιλάνε, μπορεί να μιλάνε για μια επιμήκυση του ελληνικού χρέους, για μείωση ενδεχομένως των επιτοκίων. Εάν αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, δεν συνδυαστεί, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους τους οικονομικούς κύκλους και σε όλους τους πολιτικούς παρατηρητές, ότι το πλεόνασμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5%, δύο είναι πολύ ενδεχομένως, σε μισά τέτοιο ενδεχόμενο για το χρέος μιλάμε, τότε δεν θα έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εάν έχουμε μια επιμήκυση του χρέους, έχουμε παράλληλα μια μείωση των επιτοκίων και ένα πλεόνασμα της τάξης του 1,5%, τότε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί η οικονομία και η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί. Αν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή αυτός ο συνδυασμός, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Εδώ κοντά μου είναι ο Μάκης Γεωργίου, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα, Δέκη. Είναι και ο συνάδελφος ο Ανέσης Οντόκας από την Καθημερινή
οικονομικό συντάκτης. Καλημέρα, Ανέστη. Καλημέρα, Δάκη. Βλέπετε και τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη. Περιμένουμε και τον κύριο Κουρουμπλή, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσει τα σχόλιά σας και μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης, να πάω στην Αγγελική την Κιλτζόγλου, γιατί έχουμε μία δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Τσακαλώτος, αν δεν κάνω λάθος, και τη μετέδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βεβαίως. Μπορεί λοιπόν ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών να βάζει φρένο στις προσδοκίες της κυβέρνησης για το χρέος. Ωστόσο, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για το αυριανό Eurogroup. Θεωρεί ότι η ελληνική πλευρά έχει κάνει ό,τι χρειάζεται. Πλέον οι θεσμοί θα πρέπει να τηρήσουν και αυτοί τις υποχρεώσεις τους και να ανοίξουν τη συζήτηση. Λέει, συγχωρείς, Αγγελική, όταν λέει ο Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, ότι εμείς κάναμε ό,τι χρειάζεται, συνεπώς συμφώνησαν με αυτά που τα τεχνικά κλιμάκια έφεσαν πάνω στο τραπέζι όταν ήρθαν εδώ στην Αθήνα και ήταν εδώ προσφάτως. Και προφανώς έγινε μια διαδικασία. Να μην ξεχνάμε ότι πηγαίνει και στο Eurogroup με ψηφισμένα τα μέτρα πλέον. Με ψηφισμένα τα μέτρα, έχει το χαρτί τη ψήφιση στα χέρια του. Έχει μια σημασία, ναι, αυτό. Δέχτηκαν αυτά που του είπαν οι δανειστές. Που ήθελαν οι δανειστές. Δέχτηκαν αυτά που του είπαν οι δανειστές. Ακριβώς. Και δηλώνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα άλοθη για καμία καθυστέρηση πια στο θέμα του χρέους. Λέει, αναφερόμενο στο σκεπτικό με το οποίο πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις, όσο και η διεκδίκηση για τη συνολική συμφωνία για το χρέος, ο κύριος Τσακαλώτος λέει ότι αυτό εστιάζεται στην έξοδο της χώρας από την Επιτροπή, στη δημιουργία και ισχυρού κοινωνικού κράτους και στην ένταξη της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης, στην οποία όμως αυτή τη φορά ο κόσμος της εργασίας θα είναι συμμέτοχος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε κάτι είπες, Μάκη, ακούσατε τη δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου. Ναι, και βεβαίως εγώ απορώ με πολλούς, ας πούμε, κυβερνητικούς παράγοντες και όχι μόνο βουλευτές, οι οποίοι εξέφραζαν τις προηγούμενες μέρες για τον κύριο Σόιμπλε μια διαφορετική άποψη, δηλαδή ότι παραχώρησε. Μάλιστα φτάσαν και στο σημείο κάποιοι να λένε ότι την πάτησε ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε είναι αυτός που είναι και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω δεν υπαναχωρεί στο θέμα του χρέους. Και το παιχνίδι βεβαίως παίζεται αύριο την Δευτέρα στον... Αύριο, ναι. Ναι, στο Eurogroup. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, θα ήταν βεβαίως σημαντικό να κουβεντιαστεί και να έχουμε κάτι για το χρέος από αυτό. Αλλά και εγώ δεν το βλέπω. Όλοι θέλουμε να όλες υπάρχει... οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να μην θέλει να υπάρξει μια ρύθμιση σε αυτή η ιστορία. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, από το να λέμε αυτό μέχρι να βγαίνουμε και να λέμε ότι εντάξει, θα τακτοποιηθεί γενικότερα, δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν, ούτε η ίδια τη χώρα δηλαδή δεν ωφελεί. Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου το σχόλιο. Δηλαδή το να λέμε διάφορα να σηκώμε τον πηχ ψηλά και μετά να τα γυρίζουμε και. Απογοητεύεται ο κόσμος, ο οποίος ήδη είναι καταπονημένος και ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια δει να φεύγουν τα λεφτά από όσα είχε στις τα λίγα άκρη, τα πολλά, ναι, από τις τσέπες. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει σχέση με την αξιοπρέπεια, Τάκη. Εμείς είμαστε λαός που έχουμε φιλότιμο και αξιοπρέπεια και τα τελευταία χρόνια οι μνημονιακές κυβερνήσεις τα έπληξαν πολύ σημαντικά αυτά τα δύο και είναι πολύ σημαντικά. Ναι, αλλά η παρούσα κυβέρνηση είχε υποσχεθεί, η οποία ελέγχεται σήμερα από τον τύπο, γιατί είχε δώσει κάποιες υποσχέσεις. Υποσχέσεις οι οποίες και κατά τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος το έχει παραδεχτεί, δεν τηρήθηκαν. Και με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διπλή απογοήτευση. Ναι, λένε ότι άλλαξαν οι συνθήκες όταν τους λένε γιατί δεν παρατήθηκες, κύριε, ναι, Ευκλήδη, ή γιατί έλεγες αυτά, κύριε Δραγασάκη, πριν, ότι τώρα διαμορφώθηκαν κάποιες. Ναι, δεν φεύγουμε από αυτά που λέγαμε, αλλά όμως διαμορφώθηκαν κάποιες άλλες συνθήκες που μας ανάγκασαν λοιπόν, να πάμε. Πάω στο συνάδελφο τον Ανέστη τον Ντόκα. Ανέστη. Λοιπόν, θέλω να το πρώτο σχολείο καταρχάς για τη δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου. Πώς την ερμηνεύεις και γιατί το κάνει αυτό σήμερα,
ενώ έχουμε και αύριο το Eurogroup βεβαίως. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσακαλώτος έχει αντιληφθεί πριν ότι ετοιμάζεται αύριο να υπάρξει μια συμφωνία ή μια ανακοίνωση στο τέλος του Eurogroup, η οποία θα ικανοποιεί τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και τη Γερμανία. Δεν πρόκειται αύριο να υπάρξει απόφαση για το δημόσιο χρέος. Ήδη οι διαρροές που υπάρχουν εδώ από τα τελευταία 24 ώρα λένε ότι θα πάμε πιθανότητα και για ένα έκτακτο Eurogroup πριν τις 15 Ιουνίου, που είναι το επόμενο Eurogroup. Και νομίζω ότι αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και έχει ενημερωθεί από αυτού. Εξάλλου το έδειξαν και οι αγορές την εβδομάδα αυτή που ολοκληρώθηκε. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα ράλι ανόδου τιμών στα ελληνικά ομόλογα με αντίστοιχη μεγάλη μείωση των αποδόσεων, αυτή την εβδομάδα αυτό το πράγμα φρενάρισε. Έδειξε δηλαδή ότι και οι ξένοι, οι οποίοι παρακολουθούν στενά πλέον την ελληνική οικονομία, την έχουν βάλει ξανά στα μόνιτορ, ότι εδώ υπάρχει πάλι μια καθυστέρηση, διότι όπως είπες πολύ σωστά στην εισαγωγή σου, Τάκη, η Γερμανία μπροστά έχει εκλογές. Οπότε το πιο πιθανό είναι να μας δώσουν έναν οδικό χάρτη, να πάρει μια ανακοίνωση αύριο η κυβέρνηση που να ικανοποιεί, αν θες, το Μαξίμου και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε το. Ένα παρόμοιο, και επειδή τα παρακολουθείς χρόνια, μια παρόμοια ανακοίνωση, θα μας το θυμίσει και ο κύριος Σταμάτης αυτό, είχε κάνει και το 12, ναι, είχε ακριβώς γίνει. Αλλά ήταν, αν μου επιτρέπετε την έφεση, το μιλητό. Δηλαδή, εντάξει, σας λέμε κάτι. Γραπτό ήταν. Καλά, εντάξει. Αν ήταν δεν τηρήθηκε όμως, κύριε Σταμάτη, αυτό. Δεν τηρήθηκε. Δεν τηρήθηκε. Αυτή η υπόσχεση που δώσανε τότε γραπτό στο μιλητό, το είπα, σας είπα, είναι σχήμα λόγου, δεν τηρήθηκε. Έτσι δεν είναι? Κύριε Σταμάτη, σας ρωτάω σας. Ναι, ασφαλώς έτσι είναι. Ναι, ναι, σας δώσανε μια υπόσχεση. Ναι, και μπαίνουμε στη συζήτηση. Ναι, όχι, ναι, να την κάνουμε. Θα ήθελα, περιμένοντας και τον κύριο Κούλου. Δηλαδή, μάτς δεν υπάρχει μεταξύ Γερμανίας, Σόιμπλε και Δούνοτου, πιστεύεις? Ανέστηση. Όχι. Ναι. Μάκη, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι δύο πλευρές, ο καθένας για λογαριασμό του, να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Και έχεις μια Ελλάδα η οποία είναι στο μέσο και περιμένει τι θα πούνε αφενός μεν οι δανειστές και αφετέρου η Γερμανία. Αυτό το πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Να σας θυμίσω κάτι. Στην εισηγητική έκθεση του Τετάρτου Μνημονίου που ψηφίσαμε προχθές στη Βουλή, περιγράφεται το τι θα γίνει. Το λέτε γιατί εσείς, το λέτε, ας το εξηγήσω. Εσείς, η κυβέρνηση δεν το δέχεται. Αλλά είναι τέταρτο μνημόνιο, αλλά να ολοκληρώσω τη σκέψη μου από αυτού. Ναι, λέει ολοκληρώστε πρώτα και ότι η ψήφιση αυτών των μέτρων επιτρέπει να αρχίσει συζήτηση για το χρέος. Προσέξτε, η διαφορά από αυτά που έχει υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας είναι τεράστια. Ο κύριος Τσίπρας είπε ψηφίζουμε τα μέτρα, παίρνουμε χρέος. Αρχίζει η συζήτηση για το χρέος. Πάμε τώρα για το λέμε τέταρτο μνημόνιο. Όχι, δεν είναι λίγο να αρχίσει πραγματικά μια ουσιαστική συζήτηση για το χρέος. Προσέξτε, όχι, δεν είναι λίγο. Με συγχωρείτε. Είναι υποχρεωτικό, κύριε Χατζή. Ένα λεπτό. Δεν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να δώσει. Ας το δούμε έξω από κομματικές σκοπιμότητες. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δύο συναδέλφους. Το θέμα του χρέους, νομίζω αυτή τη στιγμή ανέστηκε Μάκη. Για το θέμα του χρέους δεν θα γίνει μια συζήτηση για να απομειωθεί το χρέος. Έτσι έχω καταλάβει εγώ. Ακριβώς. Είναι μια συζήτηση για ρύθμιση, η οποία μπορεί να αφορά αυτό που είπα και στην εισαγωγική μου έτσι, πρόταση. Ότι όχι μείωση ακριβώς, επιμήκυνση. Να δώσουμε μια μείωση των επιτοκίων ενδεχομένως. Αυτό που ζητάνε είναι σταθεροποίηση των επιτοκίων, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Ναι, αλλά εάν αυτό δεν συνδυαστεί με ένα πλεώνασμα της τάξης μέχρι 1,5%. Δεν έχει νόημα. Γιατί πώς θα γίνει η ανάπτυξη? Πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία στην Ελλάδα? Πώς θα πέσουν χρήματα στην αγορά όταν πρέπει να κάνεις τέτοιου είδους πλεονάσματα, να δημιουργείς τέτοιου είδους πλεονάσματα? Εδώ υπάρχουν σήμερα δημόσιοι οργανισμοί που έχουν παραγγείλει μηχανήματα σε μεγάλες εταιρείες, ανταλλακτικά, γιατί έπρεπε να το κάνουν, και δεν έχουν πληρώσει και τους έχουν κάνει αγωγές. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Κύριε Χατζή, πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Υπάρχει μια αρρητή δέσμευση του κυρίου Δραγασάκη, η οποία είναι άκρος επάνω, εφάπτεται άκρος επάνω στη δική σας την κουβέντα που κάνετε τώρα. Λέει ο κύριος Δραγασάκης, δεν πρόκειται να κλείσει συμφωνία, το είπε πριν από ένα μήνα. Ναι, ναι. Αν δεν γίνει ρύθμιση των πρωτογενών, του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων και του χρέους. Μα είναι λογικό. Δηλαδή με 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, ό,τι και να σου κάνει για το χρέος, δεν θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Και ξέρετε ποιος είναι σύμμαχος. Όπως λέγει ο κύριος Τσίπρας, και ένα παιδί του Δημοτικού. Ξέρετε ποιος είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια, αν θέλετε, ή σε αυτό το θέμα? Ποιος είναι? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Το οποίο σημασία ποιο είναι σύμμαχο τώρα. Εκτιμά, ασφαλώς. Τώρα και με το διάολο θα πας προκειμένου να γίνει. Άλλο σας λέω ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ότι με πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% δεν υπάρχει χώρος για ανάπτυξη. Για να ακούσουμε τον Ανέστη σε αυτό. 1,5%. Και στη συνέχεια το Μάκη Ανέστη. Λοιπόν, να πω καταρχάς για τους τηλεθεατές του Sky ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος της χώρας είναι στα 326,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2015 ήταν στα 311 δις ευρώ. Ουσιαστικά έχουμε επιστρέψει στο 2010, δηλαδή 7 χρόνια χαμένα. Και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με την κλίμακα του ESM, του δημοσίου χρέους στις χώρες οι οποίες είχαν μπει σε μνημόνια και βγήκαν, 1 έως 4 είναι η κλίμακα που δείχνει μια χώρα τι χρέος έχει και αν μπορεί αυτό το πράγμα να το εξυπηρετήσει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει βαθμολογία του ελληνικού χρέους της 1,8 μονάδες σε σχέση με το 4 που είναι το άριστα και ακολουθεί με 1,7 μονάδες η Πορτογαλία και 2 μονάδες η Κύπρος και η Ισπανία. Τι δείχνει λοιπόν αυτό, ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια χάθηκαν, όλα αυτά τα χρόνια δεν καταφέραμε ουσιαστικά να μειώσουμε το δημόσιο χρέος με όλα αυτά τα μέτρα και βρισκόμαστε πάλι, Τάκη, στην αρχή το 2010. Αυτό λοιπόν είναι μια εκτίμηση που κάνεις με βάση τα στοιχεία και τους αριθμούς και τα νούμερα. Εδώ όμως, Μάκη, έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία. Πολλοί από τους τηλεθεατές που μας ακούνε τώρα. Και έχουν βαρεθεί να ακούνε κάθε όχι, μέρα. Όχι, πρέπει να τα λέμε όμως, γιατί θα ήταν λαϊκισμός. Θα ήταν λαϊκισμός να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά. Ναι, και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, όμως, υπάρχει και αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα, ο κόσμος που έχει το πρόβλημα. Ο άνθρωπος που πηγαίνει το πρωί στο ATM, γιατί εκεί πέφτουν οι κυβερνήσεις, μπροστά στο ATM πέφτουν οι κυβερνήσεις, όπως εμείς η κυβέρνηση Σαμαρά, και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει και με την παρούσα κυβέρνηση. Και όταν είναι να πάρει 300 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και παίρνει 270 και 240, για τον συνταξιούχο, αυτά είναι νούμερο σοβαρό. Βεβαίως. Κατά συνέπεια, όλο αυτό το περιβάλλον που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, όλο αυτό το περιβάλλον που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση, που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους θεσμούς, την Τρόικα και τους υπόλοιπους, πιστεύεις ότι θα επηρεάσει θετικά την εξέλιξη στην ελληνική οικονομία, ούτως ώστε ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο απλός μέσος πολίτης να δει καλύτερες μέρες, Μάκη, ή όπως τα διαβάζεις τα πράγματα, δεν βλέπεις άμεσα φως στο τούνελ? Όλοι θέλουμε, όλοι ελπίζουμε. Και μας αρέσει να υπάρξει αυτό, η ανάπτυξη. Αλλά αυτή η ρημάδα για ανάπτυξη, την οποία την ακούμε και από την πλευρά θα γίνει ανέκδοτο σε λίγο, βέβαια. Σταμάτη. Δηλαδή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ κύριε Σταμάτη. Δεν φαίνεται ακόμη, ο Ανέστης τα ξέρει καλύτερα, που βλέπει, έχει μπροστά του και μελετάει και ξέρει και αναλύει τα νούμερα και τους αριθμούς. Δεν φαίνεται να. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα, δεν φαίνεται πουθενά. Και ο ταλαιπωρημένος πολίτης που έχει χάσει και την αξιοπρεπειά του πηγαίνοντας και στο ITM που λες. Επιμένεις αυτό και σωστό είναι. Επιμένεις αυτό. Λοιπόν, και τα 30 ευρώ που είπες για έναν που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη. Δεν είναι λεφτά. Αν είναι λεφτά. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει από πουθενά. Εγώ αυτό τουλάχιστον. Βλέπω. Αυτό ήθελα. Μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Αυτό θα σώσει η ανάπτυξη. Και η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να πείθει. Από τη μια πλευρά, ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από αυτή την κυβέρνηση, mm-hmm. η οποία τον πιέζει, το έχει κάνει αφέμαξη ακόμα περισσότερο και δεν βλέπει μπροστά του μια λύση. Ή ότι ακούει τη Νέα Δημοκρατία ναι, να λύση... επαναλαμβάνει πράγματα χωρίς να πείθει. Λύση. Συγγνώμη, αλλά με συγχωρείτε κύριε Μπουλή, θα σας δώσω το λόγο. Αναγκαστικά, θα σας δώσω το λόγο. Η λύση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις όμως, Μάκη. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθει το όποιο κόμμα για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να μας λέει ότι θα πάρετε, θα δώσουμε και θα κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει ρεαλιστική λύση, φαντάζομαι, αυτό εννοείς. Με πρόγραμμα και στρατηγική για να βγούμε από το τούνελ. Αυτό συμβαίνει και δεν το βλέπουμε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, λέω για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται ότι. Ναι, εντάξει, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Στις δημοσκοπήσεις προηγείται και κερδίζει έδαφος, αλλά δεν μπήκε. Στις δημοσκοπήσεις τα νούμερα είναι πάρα πολύ καλά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στον κόσμο. Κυροφορώντας καθημερινά έξω στον δρόμο. Εντάξει, το βλέπουμε αυτό. Κάτι περισσότερο ακόμα και από ανθρώπους που είναι στο χώρο αυτό. Για, στο να, χώρο ακούσω, για να ακούσουμε τον κύριο Σταμάτη. Πρώτα απ' όλα, για να έχουμε μπροστά μας την ακριβή εικόνα εξέλιξης του χρέους, θα σας δώσω ένα στοιχείο. Το Δεκέμβριο του 2014, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με συγχωρείτε ένα λεπτό για να έχω μια επικοινωνία. Ο κύριος Κουρουμπλής.
Ωραία, ωραία, γιατί περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Είναι ώρα Πασόκ ακόμα, δεν το έχει ξεπεράσει. Παρακαλώ. Ναι, έτσι. Το Δεκέμβρη του 2014 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έγραψε ότι η πορεία μείωσης του χρέους βαίνει ταχαίως μειούμενη, αποκλιμακούμενη. Προβλέπουμε ότι το 2060 το χρέος θα είναι το 60% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Πριν από 3 μήνες, το ίδιο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε με την πορεία που ακολουθεί η κυβέρνηση το 2060. Αν μπορείτε να κοιτάτε σε αυτή την κάμερα χρέος, για να μπορούμε να στην έξι. Το χρέος θα είναι 275% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε την δραματική πορεία που παίρνει η εξέλιξη του χρέους. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα μπροστά μας. Μέχρι το 60 έχουμε 43 χρόνια, κύριε Σταμάτη. Το θέμα είναι αυτό που είπε και ο Τάκης προηγουμένως. Ποιος σας είπα και εγώ. Εάν δεν βαίνει αποκλιμακούμενο το χρέος, δεν μπορείς να πεις, δεν έχεις περιθώρια να κάνεις και κοινωνική πολιτική ακόμη. Αυτό σας εξηγώ. Από εκεί και πέρα. Γιατί δεν πείθει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει. Ο συνάδελφος σας άσκησε μια. Διότι μιλάτε γενικά και αόριστα περί ανάπτυξης. Όχι, όχι, όχι. Ανάπτυξη, ασφαλώς. Και μας λέτε πράγματα που έχουμε ξανακούσει από τις προηγούμενες πριν γίνουν κυβέρνηση. Τι λέμε. Εμείς είχαμε δοκιμάσει μια συνταγή η οποία έδειξε ότι πέτυχε. Μέσα σε 2,5 χρόνια πήραμε την ανάπτυξη στο 0,9% και την πήγαμε συν 5. Όχι, δεν θα μιλάτε έτσι. Συγγνώμη. Θα μας λέτε πόσο ήταν το μεροκάματο, πόσο ήταν η σύνταξη. Εμένα το 0,9% δεν μου λέει τίποτα. Όχι, με συγχωρείτε. Προσέξτε. Θα μου λέτε, η σύνταξη ήταν τόσο. Κύριε Χατζή, η μισθή ήταν τόσο. Και η κοινωνία ήταν εκεί. Σίγουρα. Αυτό σίγουρα, με ενδιαφέρει εμένα. Σίγουρα ήταν όλα πιο πάνω. 0,9, 0,8, και η μισθή ήταν πιο πάνω. Πετύχαμε, όχι εσάς, για όλους τον λόγο. Και η μισθή ήταν πιο πάνω και η σύνταξη ήταν πιο πάνω. Περνάγαμε καλύτερα, δηλαδή, λέτε το 2014. Νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος δεν καταλάβει αυτό. Συγγνώμη. Το 2014 πέρναγε καλύτερα. Συγγνώμη, τότε δεν θα έχετε δει τις δημοσκοπήσεις που δίνουν στην κυβέρνηση, τη δική μας κυβέρνηση, 33% αποδοχή έναντι 17% του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι το θέμα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν μας λύνουν το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα οι δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα είναι η συνταγή για την οικονομία. Ναι. Όσο υπάρχει αυτή η βάρβαρη φορολογία που χτυπάει τους πάντες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όσο υπάρχει αυτή η επίδειξη λιτότητας που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μπορείτε να βγείτε για να πείτε ότι θα κάνουμε αυτό. Δηλαδή θα καταργήσουμε. Μα το είπαμε. Σχηματικά το είπαμε. Θα μειώσουμε, θα μειώσουμε τη φορολογία και θα επιταχύνουμε τις αποκρατικοποιήσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Το μυστικό στην οικονομία, κύριε Γεωργίου, είναι αυτό. Ότι πρέπει να μπούμε σε ταχύ ρυθμό μεταρρυθμίσεων. Πάμε όμως. Οι μεταρρυθμίσεις θα ανοίξουν το χώρο για την ανάπτυξη. Μισό λεπτό. Βοηθηθεί η επενδυτική πρωτοβουλία. Σήμερα ο επενδυτής κυνηγέται στην Ελλάδα. Εδώ γίνονται αποκρατικοποιήσεις, ναι, όπως το ελληνικό. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη σύντηση ακόμα. Και ακόμα το ελληνικό παραμένει εκεί που βρίσκεται. Με τη δάσο βρέθηκε. Δεν θα πάμε από τώρα στο άλλο θέμα. Το θέμα ήταν, μας είπατε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προηγούμενη, Σαμαρά Βενιζέλου, και δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας, ήταν το Πασόκ μαζί, έκανε αυτά που έκανε που περιγράφεται, εντάξει, και εγώ δεν ενδιαφέρομαι σαν πολίτης αυτή τη στιγμή να μάθω το 0,9% της ανάπτυξης που πήρατε και το πήγατε, δεν ξέρω. Ξέρω, αλλά δεν τις παρούσεις. Εμένα με ενδιαφέρει εάν ο συνταξιούχος έπαιρνε 400 ευρώ σύνταξη και αυτό το 400 ευρώ το θεωρείτε καλό γιατί σήμερα παίρνει 380. Δεν είναι έτσι. Μα ποιος σας είπε, ήταν περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό. Παράδειγμα, λέω νούμερα τυχαία τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Έχουμε τον πίνακα, σας λέω όμως ότι ήταν είναι αυξημένα. Θα σας δώσω μόνο. Μα δεν μειώσατε συντάξεις εσείς. Με συγχωρείτε, από το 2010. Θα σας δώσω, κύριε Χατζή, ένα νούμερο για καταλάβετε. Όχι, δεν θέλω να μου δώσετε νούμερο. Η επιβάρυνση πάνω στο ασφαλιστικό. Όχι, κύριε Σταμάτη. Ήταν 3,9 δις. Δεν μου λέει τώρα τίποτα. Είναι 10. Δεν, όχι, μου λέει. Εγώ το θέλω πρακτικά. Από το 2010 μέχρι το 2014. Που ήταν οι κυβερνήσεις αυτές του κυρίου Παπαδρέου, μετά του κυρίου Παπαδήμου και μετά η δική σας, μειώθηκαν οι συντάξεις. Μειώθηκαν. Μα αυτό σας είπα πριν από λίγο. Εντάξει. Ένα λεπτό, κύριε Χατζή. Ένα λεπτό και δεν κάνουμε μονόλογο και ο καθένας αυτό που θέλει. Σας λέω λοιπόν μονολόγο, ότι η συνολική επιβάρυνση
που έφερε το πρώτο μνημόνιο ήταν 3,5 επί των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ήταν 3,5 δισεκατομμύρια. Στο δεύτερο μνημόνιο ήταν 3,9. Μάλιστα, τώρα, τρίτο και τέταρτο μνημόνιο, αυτό είναι μια ξεπερνούν απάντηση. Τα 10 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Θα μειώσετε τις συντάξεις τώρα, αν έρθετε αύριο στην εσωτερική. Προσέξτε. Αυτό λέει ο κόσμος. Εγώ βλέπω μηνύματα. Ένα λεπτό. Ναι. Εμείς δεν είμαστε από εκείνους που λέμε θα πάρουμε τη συμφωνία και θα τη σκίσουμε. Ωραία. Εμείς θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε. Μάλιστα. Και θα επαναδιαπραγματευτούμε. Γιατί δεν μου απαντάτε ευθέως τώρα να τελειώνουμε τώρα, γιατί. Μα σας λέω. Θα μειώσετε τη συντάξη ή όχι. Αυτό ρωτάει. Θα επαναδιαπραγματευτούμε. Αυτό το προκειμένου τη συμφωνία. Τελεία. Προκειμένου οι συντάξεις να αποκατασταθούν. Μάλιστα. Διότι τελεία, είναι μια αδιέξοδη προσπάθεια. Ένα λεπτό. Είναι μια και απάντηση. Δεν το κάνουμε μόνο γιατί οι άνθρωποι που υφίστανται τις μειώσεις είναι οι πιο αδικημένοι και δεν έχουν και περιθώρια αντίδραση. Τι αντίδραση συνταξιούχος. Το κάνουμε διότι η μείωση. Η μείωση των συντάξεων χτυπάει άμεσα την ιδιωτική κατανάλωση. Ακούτε και λίγο. Και η μείωση ιδιωτικής κατανάλωσης δυσκολεύει την ανάπτυξη. Δεν θέλετε να ακούτε. Είναι συνταξιούχος 77 χρονών, 78, ένας άνθρωπος. Ένα συνταξιούχος, 78 χρονών. Έχει δουλέψει 500 χρόνια στη ζωή του. Έχει πάρει τη σύνταξη που έχει πάρει. Έχει πληρώσει. Έχει πληρώσει. Μειώθηκε η σύνταξή του. Εντάξει, η χώρα πτώχευσε. Έπαθε ό,τι έπαθε. Και του λέμε τώρα όλοι. Και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί, βάζω και εμάς μες στο παιχνίδι Μάκη και Ανέστη. Βεβαίως. Γιατί και εμείς έχουμε ευθύνες. Και του λέμε, ναι, αλλά κοιτάξτε, θα αυξηθεί. Όταν εγώ είμαι 78 χρονών, κύριε Σταμάτη, και μου λες σε 4-5 χρόνια θα αυξηθεί η σύνταξή μου, είναι σαν να με κοροϊδεύεις. Γιατί εγώ αύριο μπορώ να μισώ. Ο κόσμος θέλει άμεσα να ξέρει τι θα του ξημερώσει το πρωί τη Δευτέρα μετά από μια εκλογική αναμέτρηση. Εσείς ξέρετε τι λέτε αυτή τώρα. Αυτή είναι η δυσκολία. Εγώ και λέω, η ιστορία της τώρα ξέρω τι λέω. Εσείς λέτε τώρα. Εγώ λέω αυτό εμείς, που πρέπει να πω. Εσείς λέτε τώρα ότι εμείς να βγούμε και να επαναλάβουμε αυτά που είχε κάνει. Δεν λέω τίποτα. Εσείς θα πείτε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση. Χρειάζεται να καταλάβουν οι δανειστές ότι η διαρκής μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων είναι αδιέξοδο. Το κατάλαβα. Γιατί χτυπάει την ανάπτυξη Ανέστη. Μέσω κυρίως της μείωσης της ιδιωτικής Ανέστη. Κατανάλωσης. Πάμε να δούμε. Είναι αντιληπτό αυτό. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Ανέστη. Έχουμε μέτρα. Έχουμε μέτρα τα οποία η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα άλλα κόμματα. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Είναι και τα άλλα κόμματα. Είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το Ποτάμι, είναι ο κ. Λεβέντης, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν ξέρω, ξέχασα κάποιον, ναι. Και η Χρυσή Αυγή, οι οποίοι ας πούμε ξεφουλκούν εναντίον της κυβέρνησης για αυτά τα μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Τι είναι αυτά τα μέτρα? Δώσε μας μια περιγραφή αυτών των μέτρων για να καταλάβουμε και το μέγεθος και του λογαριασμού και που θα έρθει να πληρώσουμε και τον ορίζοντα της εφαρμογής. Καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη οι δύο χώρες που έχουν πλεόνασμα πάνω από 3,5% είναι μόνο η Σιγκαπούρη, που είναι το οικονομικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών, και η Νορβηγία λόγω του πετρελαίου. Έτσι, καμία άλλη χώρα δεν έχει. Και εμείς, βέβαια, όπως λέει και ο Μάκης, που δείχνουμε αυτό. Εμείς είμαστε παραπάνω. 4,9. Τους έχουν ξεπεράσει. Λοιπόν, τα μέτρα μέχρι και το 2021 είναι 5,4 δις, αλλά σωρευτικά βέβαια από το 2015 μέχρι και το 2021 φτάνουν τα 14,6 δις ευρώ. Το μεγαλύτερο βάρος βέβαια πέφτει, όπως είπαμε, στους συνταξιούχους, πέφτει στην ουσιαστικά κατάργηση της διαφοράς στις συντάξεις. Έχουμε την πτώση βέβαια του αφορολογήτου. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες. Συγγνώμη, ο Τάκης το είχε πετύχει. Στην προηγούμενη εκπομπή είχε πει ακριβώς. Ναι, το είχε πει. Από κανένα μήνα, νομίζω. Ναι. Ακριβώς. Πάνω από 1 εκατομμύριο λοιπόν θα πληρώσουν, γιατί πλέον το αφορολόγητο πέφτει για ανθρώπους οι οποίοι σήμερα έχουν ένα μηνιαίο εισόδημα 400.000. Ναι, ακριβώς. 1.300.000. Αλλά όταν μια κυβέρνηση επιλέγει, αντί όπως είπατε, για ανάπτυξη, να ρίχνει μόνο φόρους, μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Δεν αντιλαμβάνεται, δεν θέλει να αντιληφθεί. Και όταν ουσιαστικά έχει παγιδευτεί σε αυτή την ιστορία συνεχώς νέων φόρων, νέων μέτρων, στραγγαλίζοντας την ανάπτυξη, έχουμε αυτή ακριβώς την κατάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα μέτρα ουσιαστικά τι δείχνουν? Ότι σε 2 χρόνια από τώρα όχι μόνο θα πρέπει να ξανανασχεδιαστεί το ασφαλιστικό, όχι μόνο θα πρέπει να ξανανασχεδιαστεί το φορολογικό, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι ουσιαστικά να υποστηρίξουν
τους φόρους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις... Δεν θα υπάρχουν εισοδήματα. Ακριβώς. Έχουν φύγει 500.000 άνθρωποι, η κρέμ ντε λα κρέμ της χώρας, τα καλύτερα μυαλά στο εξωτερικό, και όσοι έχουμε μείνει ουσιαστικά δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τα βάρη των ανθρώπων που είναι σε σύνταξη, αλλά και οι ίδιοι ακριβώς με τόσο χαμηλές φορές δεν προσδοκούμε ουσιαστικά να πάρει κανείς σύνταξη. Είναι πως θέλουμε νέο επανασχεδιασμό. Αυτό φαίνεται όμως ο Πρωθυπουργός, το Μαξίμου, δεν τον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει να κερδίσει πολιτικό χρόνο. Γι' αυτό και έχει έρθει αυτή η λέλαπα των μέτρων, η οποία δεν αφήνει κανέναν απ' έξω, και νομίζω σε μια οικονομία που ήδη έχει χάσει το πρώτο εξάμηνο του 2017. Κερδίζει πολιτικό χρόνο πάντως. Κερδίζει τα λεφτά που θα πάρει. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο έχουμε ύφεση. Αυτό που είπε, όχι κύριε Σταμάτη, όχι. Θα σα δώσω εγώ το λόγο. Όχι, εγώ και κάνω τον τόνο. Παρά όταν είναι η ώρα. Γιατί θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Είπε ο Μάκης, κερδίζει πολιτικό χρόνο. Ξέρεις, Μάκη, ότι αυτό εμάς, όλους εμάς, δεν μας νοιάζει. Όχι, βέβαια. Αν έχει αυτός ή αυτή η κυβέρνηση ή οι άλλοι να κερδίζουν τον πολιτικό τους χρόνο για να κάνουν τα κουμάντα τους. Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει να λύνουν το πρόβλημα. Γιατί αν, ας πούμε, σαφώς κερδίζει πολιτικό χρόνο, ελπίζοντας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα με τις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει, να ανέβει κάπως η οικονομία, να αλλάξει, να πάρει μια άλλη, να πάει σε μια άλλη πλεύση όλο το οικονομικό πλαίσιο της χώρας και να το γυρίσει λίγο το 18 για να κερδίσει πόντους ή εκλογές ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν είναι στο δικό μας πλαίσιο, δεν είναι στο δικό μας στόχο σαν πολίτες. Ο στόχος μας είναι να έχουμε καλύτερες συνθήκες ζωής. Και παρά τα μέσα σε αυτό το κλίμα που περιέγραψε ο Ανέστης. Αυτό νομίζω. Για να δώσω το λόγο στον κύριο. Πολιτική κτλ. Εξακολουθεί η Ανέστη να μιλάει για ανάπτυξη. Την οποία και εγώ ανάπτυξη δεν καταλαβαίνω. Όχι, με συγχωρείτε, το είχα πει και παλιότερα επί Νέας Δημοκρατίας, ότι η ανάπτυξη έχει κολλήσει τον κόμβο Κηφισίας. Και δεν λέει να κατέβουμε τίποτα. Έχουμε πάθει τέτοια ζημιά. Και στο τέλος θα λέμε τη λέξη ανάπτυξη και θα γελάμε. Θα είναι το συντομότερο ανέκδοτο στη χώρα. Ήδη δηλαδή. Ο κόσμος γελάει. Ένα άλλο παλιά, τώρα είναι άλλο. Καταρχάς θα σας δώσω ένα σημαντικό νούμερο για να κάνετε μία εκτίμηση της πορείας του ασφαλιστικού. Με αυτούς τους τελευταίους νόμους που ψηφίσαμε, για να έχει κάποιος συνταξιούχος ανταποδοτικότητα στις εισφορές του, θα πρέπει κατά μέσο όρο να φτάσει στην ηλικία των 101 έτους. Το έχει εδώ σήμερα η Καθημερινή, εντάξει. Πρώτο θέμα και το λέει. Λοιπόν, πάμε τώρα για την ανάπτυξη που είπατε. Όταν παίρνεις μία ανάπτυξη, μείον 9%. Αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης 9%. Και μέσα σε 2,5 χρόνια την πας θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,5%, σημαίνει ότι αυτά τα 2,5 χρόνια έκανες μια γιγαντιαία προσπάθεια ανάκαμψης της ανάπτυξης. Δεν την έκανες εσύ. Αναπτυσσόσουν. Επειδή μιλάτε στο πρώτο, δεν την έκανε η κυβέρνηση, την έκαναμε εμείς. Μα τη γιγαντιαία προσπάθεια εμείς την κάναμε. Κύριε Χατζή. Γιατί με το δικό μας θέμα έπιατε. Του ελληνικού λαού έγινε. Λέτε, το αλλά η πολιτική δική μας έκανε εφικτό αυτό. Τώρα προσέξτε. Έχουμε μία ανάπτυξη η οποία είναι καθυλωμένη 2 χρόνια. Στο τελευταίο τετράμινο του περασμένου έτους είχε αρνητική. Σας είπα όμως κατιώσα, και δεν μου απαντάτε σε αυτό. Το ότι η θυσία την κάναμε εμείς, ο ελληνικός λαός δηλαδή, τι πληρώσαμε. Σας κάνω τάμα. Σας είπα ότι ό,τι γίνεται. Αν υπάρχετε, ό,τι γίνεται. Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει τον Μπάρμπαρο και με εσάς και με τους Ασφαλώς. Με τις θυσίες. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Εσείς δεν κάνετε καμιά θυσία. Εμείς την κάναμε. Όχι εσείς προσωπικά. Δεν λέω. Τα κόμματα λέω. Τα κόμματα λέω. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός υπέστη μεγάλες θυσίες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αν αυτές οι θυσίες θα τα πούμε στη συνέχεια. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχει έρθει ο κύριος Κουρουμπλής. Θα είναι μαζί μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα μείνετε συντονισμένοι. Για να δούμε και αυτός τι λέει. Ο οποίος καυστέρησε βεβαίως, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει συνηθίσει από το παλιά με ώρα Πασόκ και το ξεπέρασε. Μα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι το παλιό σχέδιο αυτό. Α, ναι. Έγινε παραξήγηση την ώρα, αυτό ήταν αστείο που σας είπα. Έγινε ένα μικρή παραξήγηση, φταίμε κι εμείς. Θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά ο κύριος Κουρουμπλής μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Κουρουμπλής. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε εμείς για πρώτη συζήτηση εδώ. Είπαμε και για την νέα δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου πριν από λίγο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να κάνω μια ευθεία ερώτηση και θέλω μια ευθεία απάντηση, με ένα και με ένα όχι.
Είστε υπερήφανος εσείς, κύριε Κουρούμπη, που ψηφίσατε αυτά τα μέτρα προχθές στη Βουλή? Ευθέως θέλω να μου απαντήσετε. Ποιος μπορεί να είναι υπερήφανος και ευχαριστημένος? Τότε γιατί ταπεινωθήκατε και τα ψηφίσατε και ταπεινώνετε και εμάς? Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Και αυτό σημαίνει ταπείνωση ή μία άλλη επιλογή? Ακούστε, κύριε... Γιατί δεν είστε υπερήφανος, αλλά ταπεινωθήκαμε. Θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Νομίζω, ναι. Και θα σας απαντήσω. Ναι. Επειδή εγώ είμαι και λάτρης της αρχαίας σκέψης, σας λέω λοιπόν, οι αρχαίοι λέγανε σοφόν το σαφές. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση πήρε πάνω της αυτή την επιλογή, ξέροντας ότι ρισκάρει το πολιτικό της μέλλον. Μάλιστα. Με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος και με πολύ μεγάλο πολιτικό ρίσκο. Μάλιστα. Θεωρώντας ότι κάνοντας αυτή την επιλογή, συνδέει αυτή την πολύ δύσκολη επιλογή με τη ρύθμιση του χρέους, με την ποσοτική χαλάρωση, με την έξοδο στις αγορές. Μάλιστα. Και με την μείωση της επιτροπής. Από γιατί... μείωση του χρέους δεν φαίνεται, λοιπόν, πάντως. Όχι, ρύθμιση, όχι, του χρέους, ακούστε, μπορεί να φαίνεται. Ακούστε. Ένα λεπτό. Όχι, τώρα μπορεί να κάνουμε υποθέσεις. Με σαφήνεια, όπως είπατε, αφού επικαλεστήκατε για τους αρχαίους. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη. Όλα από αυτά, μείωση, λοιπόν, δεν φαίνεται. Φαίνεται ενδεχομένως επιμήκυνση ή όποια άλλη ρύθμιση. Κύριε Χατζή, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε. Όλα αυτά που είπα. Ναι. Σε συνδυασμό με τα δύο χρόνια που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να αποδείξουμε πόσο αποτελεσματικοί και ευρηματικοί είμαστε. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στο τέλος της τετραετίας. Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα. Θα έχει την ευχέρεια. Εντάξει, αυτό είναι μια θεωρητική προσέγγιση, την καταλαβαίνω. Ακούστε, όχι, να το πω και αυτό, γιατί θα σας θεωρητικό. Θα το ακούσετε με την ευχαίρεια. Φάκη. Ο ελληνικός λαός, εάν πραγματικά μας κρίνει ότι δεν είμαστε στο επίπεδο που προσδοκούσε, θα μας στείλει στα αζήτητα όπως έστειλε και τους προηγούμενους. Ένα λεπτό τώρα λοιπόν. Για πάμε στην Δία Τιμούλου και θέλω με προσοχή να ακούσετε δύο βίντεο. Δία, καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο είναι το πρώτο? Μπορεί αρχικά να πούμε ότι τα νέα σκληρά μέτρα ψηφίστηκαν χωρίς διαρροές για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ωστόσο, όλο το προηγούμενο διάστημα, πολλά στελέχη της κυβέρνησης ήταν επιφυλακτικά ή αρνητικά όσον αφορά την ψήφιση των μέτρων. Ένας από αυτούς ήταν και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός, ο οποίος τον Ιανουάριο δήλωνε κατηγορηματικά πως δεν θα ψηφίσει. 19 Ιανουαρίου του 2017, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή τη μείωση του φορολόγιο του ορίου και τη μείωση των συντάξεων. Εδώ στο Sky. Το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στους κύριο Λυριτζή και οικονόμου. Να δούμε το βίντεο, Γρηγόρη. Το φορολόγιο του 5.000, δεν το ψηφίσετε? Όχι. Τι όχι? Δεν το ψηφίσω. Δεν το λέω. Εγώ. Ούτε τις συντάξεις? Όχι. Μάστε. Είναι συμφωνημένα και δεν θα το φέρει. Συμφωνημένα δεν είναι. Εσείς το λέτε αυτό. Όχι. Είναι συμφωνημένα από την προηγούμενη συμφωνία. Το δεν όλοι. Έχει δηλαδή μέτρα τώρα. Δεν έχει. Λοιπόν, δεν έχει μέτρα, λέει ο κύριος Μανιός, γιατί έχουν συμφωνηθεί από την προηγούμενη συμφωνία. Τον Ιανουάριο αυτό ήξερε ο κύριος Μανιός. Και όχι μόνο ο κύριος Μανιός. Εντάξει, αυτή ήταν η πρόχειρη. Τον έχουμε τον κύριο Μανιό εδώ στο βίντεο. Ναι, ναι, και είναι κι άλλοι. Όπως το είπες προηγουμένως, υπάρχουν κι άλλα στελέχη. Αλλά πάμε όμως σε κάτι που έγινε χτες. Γιατί έχει μια σημασία. Αυτό έγινε το Γενάρη. Θα μου πεις, μπορεί να μην ήξερε. Που δεν μπορεί να μην ξέρει. Είσαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να μου λες ότι δεν θα ψηφίσω γιατί αυτά δεν θα έρθουν στη Βουλή. Έτσι. Δεν γίνεται. Πάμε στο επόμενο βίντεο, ένα περιστατικό που συνέβη χθες, λοιπόν. Από την πλευρά του, λοιπόν, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, χθες μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά εδώ στον Sky, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Το ξεκαθάρισε, τι αισιόδοξος. Αρχικά, λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι από αυτούς που θριαμβολογούν και εκτίμησε πως είναι θέμα λίγων ημερών, ίσως και μιας εβδομάδας, για να βγούμε από αυτό το τούνελ που βρισκόμαστε τα 7 τελευταία. Σε ευχαριστώ, Δία, και πάμε να δούμε το βίντεο. Τι είναι θέμα πλέον λίγων ημερών, μακάρι, ίσως μιας εβδομάδας, ναι, η χώρα από αυτό το τούνελ που μπήκε να βγει οριστικά. Λοιπόν, κύριε Κουρουμπλή, τα ακούσατε. Ο ένας το Γενάρη μας έλεγε δεν θα έρθουν μέτρα, δεν θα ψηφίσει 5.500 αφορολόγητο, δεν θα ψηφίσει μείωση συντάξεων, τα ψήφισε. Ο άλλος χθες, που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι στέλεχος των ΑΝΕΛ και βεβαίως του κόμματος που μετέχει για να έχετε κυβέρνηση και κοινοβουλευτική πλειοψηφία, λέει σε μια εβδομάδα θα βγούμε από την κρίση. Αλλά είναι μια ατυχή σε αυτό. Όχι, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ ξέρω τι ακούω. Τώρα, δεν θα αρνηθώ. Ίσως να εννοούσε ότι αύριο θα γίνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Μείωση του χρέους. Εγώ ξέρω αυτό που άκουσα. Νομίζω τώρα κρινόμαστε από μια φράση. Α, δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Από μια φράση την ακούει ο κόσμος, τη φράση όμως. Κρινόμαστε κι εσείς κι εγώ. Όχι, με συγχωρείτε. Τη φράση την ακούω εγώ που είμαι πολίτης. Σας δίνει αξιοπιστία αυτό? Για να ρωτήσετε εμένα. Σας ρωτάω, αυτά όλα σας δίνουν αξιοπιστία σε κυβέρνηση? Ακούστε, κύριε, στην κοινωνία εννοώ αξιοπιστία. Σας εξήγησα με τον πιο σαφή τρόπο. Όχι, δεν μου το εξηγήσατε αυτό. Η προσπάθεια που θα γίνει αυτή τη διετία.
Πάλι τα ίδια. Όταν θα... Τι ο άλλος λέει την άλλη εβδομάδα θα βγούμε την κρίση. Τι θέλετε να σας πω. Συμφωνείτε εσείς. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείτε. Εγώ είμαι ο Κουρουμπλής, κύριε. Α, γι' αυτό ρωτάω τον Κουρουμπλή. Ναι. Γι' αυτό σας έχω, έχω τοποθετηθεί με σαφή τρόπο το, για όλο το χρονοδιάγραμμα. Και η συνέχεια του ερωτήματος που έκανες προηγουμένως για τον κύριο Κουρουμπλή, εγώ έχω να του πω ότι. Και το διαβάζω. Από την εφημερίδα των συντακτών, από το άρθρο του κ. Σταματόπουλου. Με τι κουράγιο θα κυκλοφορούν στους δρόμους οι ασμένως ψηφίσαντες τα θηριώδη μέτρα και λέει δε για την κυβερνητική συνοχή ότι αισθάνονται χαρούμενοι. Γιατί να αισθάνονται τόσο πια τους έχει αλλοιώσει η εξουσία. Και πώς μπορεί να γίνει κάποιος τόσο αβασάνιστα κοινικός και αμοραλιστής. Μάλιστα. Γιώργος Σταματόπουλος, εφημερίδα του Συντακτών. Είναι συνέχεια του ερωτήματος που έκανα. Για το πόσο θα κυκλοφορούν. Να απαντήσω. Που τον ρώτησα στην αρχή, αν είναι περήφανοι. Να απαντήσω και σε αυτό. Ναι, απαντάτε, ναι. Με τι κουράγιο δηλαδή. Για να δούμε. Λοιπόν, είχαμε δύο επιλογές. Ή να ρίξουμε την κυβέρνηση, να δραπετεύσουμε ή να πάρουμε πάνω μας αυτή την επιλογή. Μάλιστα. Μια επιλογή που δυστυχώς τουλάχιστον στο ζήτημα των συντάξεων και του αφορολόγητου, δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα αυτής της ιστορίας που ψηφίστηκε προχθές, δεν είχαμε καμία στήριξη από πουθενά. Ακόμα και υψηλοί θεσμικοί παράγοντες βγήκαν στην κρίσιμη στιγμή της μεγάλης μάχης για τον περιορισμό των επιπτώσεων των περικοπών των συντάξεων και είπαν ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα είναι γαλαντόμες και δεν βγήκε κανένας από την αντιπολίτευση να τους επιπλήξει. Δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση, κύριε Κουρουμπλή. Εσείς κυβερνάτε. Εσείς πάτε στο Αγίο Γκρουπ. Εσείς δεν πραγματεύεστε για την χώρα. Χατζή, η αντιπολίτευση είναι για εδώ. Στο τραπέζι εδώ να τα πούμε, να τα ρίξουμε και στην Νέα Δημοκρατία με χαρά να το κάνουμε. Ακούστε, δεν κυβερνάνε αυτοί. Εσείς κυβερνάτε. Δεν είπα ότι κυβερνάνε αυτοί. Εμείς πήραμε πάνω μας την ευθύνη, το έχω πει. Θέλετε να σας το ξαναπώ. Για συγγνώμη, για το ασφαλιστικό. Μας... Με συγχωρείτε, είπατε για το ασφαλιστικό. Θέλετε... Προηγουμένως ο κύριος Κατρούγκαλης μας έλεγε ότι το κλείσε αυτό. Θέλετε οριστικά. Να σας πω, κύριε Χατζή, απαντάτε όμως. Από τον ναι. Ένα στον άλλον. Εγώ δεν σας πάω. Λοιπόν, δεν στο γίνεται συζήτηση σας. Έτσι. Όχι, γίνεται πολύ καλά. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή σας λέω το εξής. Ότι παίρνουμε όλη αυτή την ευθύνη επάνω μας. Και ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει. Και πόσο θα αντέξετε μαζί. Σήμερα ευθύνη, λοιπόν κύριε η χώρα. Ας τον ολοκληρώσει χώρα, γιατί ακούστε, θα γκρινιάζει και θα λέει δεν τον αφήνουμε να φύγει. Πόσο θα αντέξουμε αυτή την ευθύνη. Θα σας πω. Ναι. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει πολιτική σταθερότητα. Όταν στην ευρύτερη περίμετρο του τόπου μας ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Και θα ξέρατε πολύ καλά τι θα σύμβαινε αν μπαίναμε στο τρυπάκι της λογικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, όχι, όχι, θα πηγαίναμε σε εκλογές. Σε παρακαλώ, θα πηγαίναμε σε εκλογές. Κύριε Κουρουμπλή, που έρχονται σε λίγους μήνες. Μάγκη, όχι, όχι. Που θα χάνουνε, θα χάνουνε το σπίτι τους, θα χάνουμε το σπίτι μας. Μάγκη μου, σε παρακαλώ, ξέρεις από εκπομπές. Κανένα σπίτι δεν θα χαθεί. Μισό λεπτό, όχι ένα-ένα. Ένα-ένα. Γιατί δεν έρχονται ηλεκτρονικοί φίλοι. Μάγκη, σε παρακαλώ. Πάμε στον Ανέστη. Θέλω να θέσεις εσύ ένα ερώτημα στον κύριο Κουρουμπλή για τους πληστηριασμούς. Μάγκη, έχουμε πολλά να πούμε και θα επανέλθεις, βεβαίως. Γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί το πήρανε εταιρείες οι οποίες εταιρείες πλέον. Καλά. Δεν πρόκειται να. Καθόλου καλά. Κανένα σπίτι πρώτη κατοικία. Σας το λέω εγώ. Θα σας πω, 10.000 είναι έτοιμα τώρα να βγουν στο πληστηριασμό. Άλλωστε, εσείς μπορείτε να χαίρεστε αν συμβούν αυτά, γιατί στο τέλος της τετραετίας θα χάσω ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να χαίρομαι. Εγώ σας λέω λοιπόν. Να χάσουμε το σπίτι μας. Εγώ σας φαγγελώνετε δηλαδή. Τι είναι αυτό. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, τι είναι αυτό που φαγγελώνεται, δηλαδή την επόμενη τετραετία, κύριε Χατζή. Δεν πάει να πάρει 15. Ακούστε, το θέμα να λύσει τα προβλήματα. Αν περιμένει κανείς να ακούει αυτά που λέγονται, άκουσα ένα συνδικαλιστή του χώρου μου. Καλά, κάτι, αυτά που λέγονται όμως όταν τα ψηφίζουν, προτρέχει η γλώσσα του τη Διανία. Να λένε λοιπόν ότι δεν θα πάρουν οι λιμενικοί το επίδομα περιθώριο. Δεν λέω αυτό τώρα εγώ τώρα. Διαβάστε σήμερα το Βήμα για τα επιδόματα. Να δείτε, και η διαρροή λοιπόν, αυτή γίνει από το Υπουργείο, δεν γίνει από εμάς. Δεν το έβγαλα την κοιλιά του δημοσιογράφου, να αφήστε το τώρα. Κύριε Χατζή, τον κύριο, ναι. Κύριο πώς λέγεται ο άλλος υπουργός, ο αναπληρωτής. Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Χουλιαράκης. Ρωτήστε το να σας πει πώς γίνεται αυτή η διαρροή. Μισό λεπτό, πάω στον Ανέστη. Εγώ μια γρήγορη ερώτηση στον κύριο Υπουργό. Έχουμε ένα θηριώδες δημόσιο χρέος, όπως είπαμε, 326,5 δις ευρώ και ταυτόχρονα ένα πάλι μεγάλο ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων πολιτών που ξεπερνά πλέον. Πόσο είναι το χρέος? 326,5 δις, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν είναι 311 δισεκατομμύρια, αφού μας. Τα επίσημα στοιχεία σας λέω που έχουν ανακοινωθεί. Η αξιωματική αντιπολίτευση και το Πασόκ ότι χρεώσαμε τη χώρα κατά 87. Με δημοσιογράφο μιλάτε τώρα τα επίσημα στοιχεία. Πού είναι δημοσιογράφο και οι άνθρωποι που αυτοδιαψεύδονται. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Εγώ
Εγώ δεν διακόπτω. Αν εκτιμάτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες πολίτες οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν αυτά τα βάρη της φορολογικής λέλαπας, όταν ήδη τα πρώτα σημάδια μεγάλης κόπωσης είναι εμφανή στο πρώτο τετράμινο του 2017, να θυμίσω ότι ήδη έχουμε κόκκινα δάνεια πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ που ξανακοκκίνησαν μέσα στο 2017. Και έχουμε πλέον την πλειοψηφία του κόσμου, η οποία προέρχεται από ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί πλέον οι συγκεκριμένοι πολίτες να σηκώσουν αυτά τα βάρη έχοντας ήδη στην πλάτη τους 7 χρόνια ύφεσης? Ακούστε, να ρωτήσετε αυτούς που έφεραν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή. Μα αφού εσείς κυβερνάτε πάλι τα ίδια. Ναι. Δεν είναι απλή τοποθέτηση αυτή που σας είπα. Είναι ουσία. Απλογή η χώρα είναι, έφτασε σε αυτή την καταστροφή όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοι την οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή? Και εσείς. Ποιοι διαχειρίστηκαν αυτή? Και εσείς μετήχατε. Εγώ. Δεν Πασόκ δεν είσαστε. Ο ρόλος του βουλευτή ξέρω στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ, κύριε Χατζή, αν θέλετε καλέστε με μια μέρα. Μην τα λέτε αυτά τώρα. Εγώ ήμουν πάντα ισοκομματική αντιπολίτευση και καλά, δεν έχει σημασία. Πάντως Πασόκ είσαστε. Καλά. Όχι, καλά. Απαντήστε. Αναλαμβάνω και τις ευθύνες μου. Έτσι, μπράβο. Αυτό σωστό είναι. Να απαντήσετε όμως το ερώτημα. Αναλαμβάνω και τις ευθύνες μου στο ρόλο που είχα. Πιστεύετε, λέει ο συνάδελφος, ότι αυτά τα βάρη μετά από όλα όσα έχει περάσει, τα μνημόνια των προηγούμενων κυβερνήσεων, μπορεί να τα σηκώσει ο λαός? Θα σας πω. Σας έχω δώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Το οποίο δείχνει για τι πράγμα μιλάμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η ασφάλεια που έχουμε εμπεδώσει στη χώρα, μάλιστα, που είναι μία από τις πιο ασφαλείς χώρες. Σε τι επίπεδο ασφάλειας? Δίνει δυνατότητα, σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Δίνει δυνατότητα λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν εκρηκτικό τουρισμό στην Ελλάδα. Δημιουργεί η ρύθμιση, ακούστε, η ρύθμιση του χρέους. Να πείτε την άποψή του, σας παρακαλώ. Η ρύθμιση του χρέους. Προσδοκούμε. Σας το λέω γιατί θέλω να με. Να χρησιμοποιώ τις σωστές ορολογίες. Προσδοκούμε λοιπόν ότι θα δημιουργήσει ένα στέριο οικονομικό κλίμα που θα είναι δημιουργήσει ελκτικότητα σε επενδύσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι επενδύσεις που θα έρθουν, όχι οι επενδύσεις της αρπαγής, αλλά επενδύσεις που θα δίνουν ένα βάθος χρόνου και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Και το πλαίσιο της ανάπτυξης που θέλουμε εμείς, που δεν θέλουμε να είναι ένα ανεργειογόνο πλαίσιο, μάλιστα, αλλά να είναι μια ανάπτυξη που θα αγγίζει τα χείλη όλων των Ελλήνων, μάλιστα, σε συνδυασμό και με τα αντίμετρα που για πρώτη φορά ψηφίζονται, ακόμα και αν δεν είχαμε δυσκολία στα μέτρα που ψηφίσαμε, τα αντίμετρα έπρεπε να ψηφιστούν, μάλιστα, διότι εκείνοι που δεν έχουν ζήσει σε ενίκιο ή δεν έχουν πεινάσει τα παιδιά τους, εκείνοι δεν ξέρουν τι ανάγκη έχουμε ζούμε για τέτοιου είδους μέτρα. Ναι, πάμε παρακάτω. Κύριε Σταμάτη, θέλω να κάνετε μια παρατήρηση. Δύο παρατηρήσεις. Μία μου, είπατε δύο τώρα τις κάνατε. Συγγνώμη, μετέχω ή δεν μετέχω στις συζητήσεις? Παρακαλώ, ορίστε, ναι. Να ξέρω αν μετέχω ή αν είμαι παρατηρητής. Μην γκρινιάζετε συνέχεια τώρα. Πολιτική τοποθέτηση κάνω. Ναι, ρίξατε πριν από λίγο τον κύριο Μανιό. Ορίστε. Τι είπε το Γενάρη. Μάλιστα. Μα μια μέρα νωρίτερα στην εφημερίδα των συντακτών, αυτά είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Όχι, δύο μέρες αργότερα τα είπε. Έλα. Το 21 τα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα έχει επαναλάβει. Στις 21 Ιανουαρίου τα είπε. Τα ίδια πράγματα είπαν τον ίδιο μήνα. Αλλά προσέξτε. Τι έχει πει και ο κύριος Τσακαλώτος ένα μήνα αργότερα, στις 17 Φεβρουάριου, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν το ενδιαφέρει το πρωτογενές πλεόνασμα. Μέσω αυτού επιχειρεί να μας πιέσει για τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου. Εμείς δεν υποχωρούμε. Λευκή επιταγή δεν δίνουμε. Άρα λοιπόν. Τα αντίμετρα, μην λέει ο κ. Κουρμπής, γιατί δεν τα ψηφίζετε. Ένα λεπτό. Τα αντίμετρα. Τα αντίμετρα είναι φερετζές. Είναι αυτά που δεν πρόκειται να γίνουν. Είναι αυτά που θέλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τα χρησιμοποιήσουν για να δικαιολογήσουν τη χαρά τους που ψήφισαν τα μέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσέξτε. Υπάρχει ένα άρθρο 15 στο νόμο που ψηφίσαμε πριν από λίγο. Με το άρθρο 15. Αυτό το άρθρο 15 τα λέει όλα. Ζητήσαμε την απόσυρση. Γιατί αυτό το άρθρο ξέρετε τι λέει? Πρώτον, καθιερώνει την πρωτοκαθεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πλέον στο πρόγραμμα. Θα απαντήσει ο κ. Κουρουμπής. Δεύτερον, να απαντήσει. Δεύτερον, εγκρίνει το Διεθνές κυρίως Νομισματικό Ταμείο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, εάν επιτυχάνεται πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 3,5%, ώστε να κρίνει αν μπορούν να λειτουργήσουν τα αντίμετρα. Τα αντίμετρα αυτά όμως, προσέξτε, θα λειτουργήσουν πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ. Ποιο είναι αυτό το 3,5%? Είναι αυτό το όριο που η ίδια η κυβέρνηση
δια όλων των υπουργών έλεγε πως είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Αδύνατο και καταστροφικό. Έρχεται σήμερα λοιπόν και φέρνει ένα νόμο και λέει, αν εμείς ξεπεράσουμε αυτό το όριο που θεωρούσαμε πριν από λίγο, αδύνατο να πραγματοποιηθεί και καταστροφικό, τότε θα σας δώσουμε κάποια αντίμετρα στο βαθμό που ξεπερνιέται αυτό. Αυτά τα αντίμετρα, προσέξτε, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Η καλύτερη απάντηση την έδωσε ο κύριος Φίλης. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Αφήστε τον κύριο Φίλη. Στην ομιλία του προχθές ο κύριος Φίλης έδωσε την καλύτερη απάντηση. Θέλετε να πούτε καμιά ερώτηση ή όχι. Λέει, θέλετε να πούτε ερωτήσεις. Ένα λεπτό. Μα δεν με ενδιαφέρει τίποτα ο κύριος Φίλης. Ναι. Με ενδιαφέρει. Πότε σας ενδιαφέρει. Εσείς τι λέτε. Όπως και οι άλλοι επικαλούνται την Νέα Δημοκρατία. Όταν τα λέει αυτά ο Φίλης, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ρωτάω εσάς προσωπικά. Ναι. Αυτά τα αντίμετρα τα οποία δίνει η κυβέρνηση δεν είναι για κάποια κοινωνικά στρώματα θετικά, δεν είναι μια οικονομική βοήθεια για οικονομικά ασθενέστερες. Μα δεν θα τα δώσει κατηγορή, κύριε Χατζή. Εάν τα δώσει, λέμε, κύριε. Συγγνώμη, εάν τα δώσει, ψηφίζουμε μέτρα βαριά και δύσκολα. Μάλιστα. Εναντίον αδύναμων κοινωνικών ομάδων που θα εφαρμοστούν αμέσως, έχοντας ως μπιχλιμπίδι τι θα σας δώσουμε αν αυτά τα μέτρα αποδώσουν. Σοβαρά μιλάτε. Ξέρω, αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί και εμείς νομιμοποίηση σε αυτή την απάτη δεν πρόκειται να δώσουμε. Επανέρχομαι τα λοιπόν. Τα αντίμετρα είναι απάτη, δηλαδή. Επειδή οι χαρακτηρισμοί δεν είναι δικοί μου. Ένα λεπτό, κύριε Χατζή. Οι χαρακτηρισμοί δεν είναι δικοί μου. Δεν έχει σημασία το τι λέω εγώ. Ο κύριος Φίλης στη Βουλή. Εσείς το λέτε. Άλλο λεπτό. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία τι είπε ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής. Μια πολιτική ομιλία έκανε ο κύριος Φίλης. Συγγνώμη, είπε πρώτον ότι τα αντίμετρα θα δοθούν αν θα το θελήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κρίνει. Και δεύτερον, και αν ακόμη δοθούν, είναι αναδιανομή ανάμεσα στους φτωχούς και τους φτωχότερους. Και δεν πρόκειται να γιατρέψουν τις πληγές. Μπράβο. Αυτά είναι τα αντίμετρα. Σε αυτά εμείς θα παίξουμε το επικοινωνικό παιχνίδι του κ. Τσίπρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα γυρίσουμε με τον κύριο Κουρουμπλή και τους συναδέλφους. Να απαντήσει, παιδιά, πρώτα ο κύριος Κουρουμπλή σε αυτά που είπε ο κύριος Σταμάτης και μετά Μάκη και. Ναι, και Ανέστη θα κάνει τα δικά σας ερωτήματα. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε συντονισμένοι γιατί πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα ακουστούν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το σήμερα και το αύριο σε αυτή τη χώρα γιατί αυτό είναι που μας νοιάζει, που μας καίει και γι' αυτό αγωνιά όλος ο κόσμος. Λοιπόν, είχαμε και μια συζήτηση ενδιαφέρουσα εδώ. Θα την μεταφέρουμε όμως, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, μας έλεγε τώρα ο κ. Κουρουμπλής ότι οι Καραμαλικοί αισθάνονται όπως οι Παπαντρεϊκοί στο Πασόκ. Λοιπόν, πάμε. Αυτό το είπε ο κ. Κουρουμπλής. Για τον κ. Κουρουμπλή, εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Όχι, δεν είπα ότι έχετε. Το είπε ο άνθρωπος να μην το πει. Όλοι, για όλους. Ούτε ο κ. Καραμαλής έκανε μια πολύ φιλική χειρονομία. Λοιπόν, πάμε στον κ. Κουρουμπλή τώρα για να δώσει τις απαντήσεις του. Στον πω, κύριο Δημήτρη Σταμάτη σχετικά. Είναι ενδιαφέρον να, αφού βρίσκεσαι σε αμηχανία και σε αδυναμία να αρθρώσεις θετικό λόγο σε κάποια πράγματα, να αναμεταδίδεις και να γίνεσαι φορέας μεταφοράς των απόψεων κάποιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Του Πρωθυπουργού. Διότι, κύριε Υπουργέ, για τον Πρωθυπουργό μίλησα και τον Υπουργό Οικονομίας. Δεν είπα για βουλευτή. Τίθεται ένα πραγματικό ερώτημα στην Νέα Δημοκρατία. Με όσες ενστάσεις εγώ δέχομαι και την, να δεχτώ και την αγωνία που έχουν για τις συντάξεις. Εκείνοι που τις έκοψαν 11 φορές. Αλλά εγώ το δέχομαι. Ανθρώπινο είναι. Όλοι ζούμε σε αυτή τη χώρα και όλοι βρισκόμαστε σε επαφές με ανθρώπους που ζουν δύσκολα, με συντάξεις μικρές κτλ. Να το δεχτώ. Ότι είναι ειλικρινής η αγωνία. Δεν έχει διαπράξει δύο λάθη η αξιωματική αντιπολίτευση. Και πιστεύω θα είχε κερδίσει. Αν έβγαινε και έλεγε απέναντι στους θεσμούς ότι εγώ, κύριε, διαφωνώ με τον ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι κάνει, αλλά στο θέμα των συντάξεων συντάσσομαι με την κυβέρνηση, πολιτικά θα είχε κερδίσει. Όπως. Σε πράγμα, στην περικοπή ή στη διατήρηση. Στη μη περικοπή. Μα δεν το έχουμε πει αυτό. Όχι, όχι, δεν. Συγγνώμη, εμείς φέραμε το νομοσχέδιο. Εσείς το φέρατε το νομοσχέδιο. Εμείς είπαμε ότι είναι λάθος. Δεύτερον, απαντήστε στα μέτρα. Στα μέτρα. Στα αντίμετρα απαντήστε που σας είπα ότι είναι φερετζές και είναι ψέματα και δεν θα δώσω τίποτα. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, απάντη, πώς το είπε. Τώρα υποθετικά το να μιλάμε. Ανεξάρτητα είναι ψέματα. Τα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός τα μέτρα. Ψέματα δεν έχει ανάγκη. Από μέτρα έχει. Τα αντίμετρα τα έχει ανάγκη.
όφιλε η αξιωματική αντιπολίτευση να τα ψηφίσει και να πάρει την ευθύνη. Την κυβέρνηση θα είχε την ευθύνη, αν δεν τα υλοποιούσε. Σήμερα λοιπόν, τι δείχνει η αξιωματική αντιπολίτευση? Ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα αντίμετρα τα έχει ανάγκη η κοινωνία. Ναι, αλλά και από εκεί και πέρα αυτά κρίνεται, θα γίνουν υποαίρεση. Το δέχομαι και αυτό που λέτε. Είναι και κάτι άλλο και πρέπει να το πούμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν μπορεί να κάνει έτσι. Δεν θα διακόψω κανένα. Όχι, ολοκληρώστε όμω. Για να απαντήσω στο μάτι. Εγώ δέχομαι ότι είναι υποαίρεση. Και αυτό που λέτε. Το 19 θα δείξει αν αυτή η κυβέρνηση θα τα τηρήσει ή όχι. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, έρχεσαι και τα ψηφίζεις και λες, κύριε, έχεις την ευθύνη αφού είσαι κυβέρνηση, και μάλιστα άμα θα έρθω εγώ στην κυβέρνηση, δεσμεύομαι θα τα τηρήσω. Μάλιστα. Αυτό είναι, αυτή είναι η σοβαρή πολιτική ενός κόμματος που νοιάζεται την κοινωνία. Μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση, κύριε Κουρουμπλή. Λέτε λοιπόν ότι τα αντίμετρα αυτά θα κρυφτείτε στα δύο ακόμα χρόνια που έχετε μπροστά σας, από τα δύο χρόνια που έχετε μπροστά σας, και βεβαίως το 19 θα κρυφτεί αν θα τα δώσετε ή όχι. Μάλιστα, εάν κύριε Υπουργέ, γιατί επικαλείστε την ανάπτυξη και εσείς και όλη η κυβέρνηση, δεν έχουμε μια σημαντική ρύθμιση στο χρέος, μια επιμήκυνση, μείωση των επιτοκίων, αλλά και χαμηλότερο πλεονάσμα. Αν δεν κύριε Χατζή, θα το πληρώσουμε. Σας το είπα με πολύ ευθαρσή τρόπο. Τι εννοείται να το πληρώσουμε? Πολιτικά θα το πληρώσουμε. Όχι, δεν είναι μόνο για εσάς, είναι για εμάς τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει ποια κυβέρνηση έρχεται και φεύγει. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνει πράγματα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μα επειδή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον κόσμο, εμείς πολιτικά θα βρεθούμε κατά εκεί συνέπεια, που βρέθηκαν και οι προηγούμενοι. Για να το ολοκληρώσουμε, για να καταλάβουν οι πολίτες. Και σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια. Βεβαίως και καλά. Αλλά είμαι βέβαιος, κύριε Χατζή. Άλλο ότι είστε βέβαιος. Και ο άλλος ήταν βέβαιος. Ψηφίστηκαν αυτά τα μέτρα, τα δύσκολα. Ναι. Στον τομέα που είμαι εγώ, κύριε Χατζή. Ναι. Στον τομέα που είμαι στο Υπουργείο. Το λιμενικό σώμα, λοιπόν, στα μέτρα που ψηφίστηκαν, και δεν το λέει κανείς, το μισθολόγιο είναι σε καλύτερη βάση. Και δεύτερον, πήρανε και το επίδομα παραμεθωρίου. Μα κάνε τα παιδιά, το οποίο, κάνουν, το οποίο δεν το διεκδικούσαν 10 χρόνια. Μα, για μαρτυρία, λοιπόν, γιατί κάνανε αυτή, οι άνθρωποι. Αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση στο ερώτημα. Θα κρυθεί εν δυσπράγμαση, κύριε. Δεν μου απαντάτε, κύριε Υπουργέ. Όχι, εγώ ρωτάω ευθέως. Και θέλω μια απάντηση ξεκάθαρα να το κλείσουμε με τον κόσμο. Τι να περιμένει ο κόσμος? Εάν λοιπόν μου λέτε, δεν έχουμε αυτή τη ρύθμιση του χρέους, την επιμήκυση που ζητάμε. Γιατί από μείωση. Αν δεν έχουμε την επιμήκυση, αν δεν έχουμε τη ρύθμιση του χρέους. Ναι. Αν δεν έχουμε την ποσοτική χαλάρωση. Δεν μπούμε στις αγορές. Δεν μιλάω αυτό, για την ποσοτική αυτό, χαλάρωση. Κύριε Χατζή, θα είναι η καταστροφή της κυβέρνησης. Πολιτικά. Μάλιστα. Τι να σας πω άλλο, κύριε δηλαδή. Σταμάτη. Πρώτον, επειδή έκανε μία αναφορά για το Υπουργείο του κ. Σκουροπλής. Αυτοί οι έστολοι που έκαναν διαδήλωση έξω από τη Βουλή. Ήταν από την πολλή ικανοποίησή τους. Δεν είπε για το λιμενικό, κύριε Σκούρα. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Δεύτερον, υπάρχει μία ανηλυμένη υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου να δώσει το μισό της απόφασης του ΣΤΕ που επεδίκασε πριν από 3 χρόνια. Είπε, θα το εμείς δώσαμε. Στη Βούλη το είπε. Εμείς δώσαμε. Το θα το φύτρωσε, το φύτρωσαν και δεν φύτρωσε. Τώρα, συγγνώμη, αυτό ήταν άμεσα εκτελεστό. Εμείς αμέσως, παρά τις δυσκολίες, δώσαμε το 50% της απόφασης. Ναι. Σήμερα έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό πηγαίνει στις καλένδες. Και συζητάμε τώρα για ψυχουλάκια. Πρώτον. Δεύτερον, ναι. Όταν λέει ο κύριος Κουρουπλής ότι ξέρετε, εμείς πήραμε μια μεγάλη απόφαση να κάνουμε μια μεγάλη θυσία. Δεν κατάλαβα. Αυτά τα μέτρα που παίρνονται τώρα, οι επιβαρύσεις που έρχονται, δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Πάμε τώρα σε ένα. Ένα λεπτό. Ναι. Εκτιμήσαμε ποτέ τι ζημιά προκάλεσε η Βαρουφακιάδα? Ξεπερνάει τα 110 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 110 δισεκατομμύρια δεν είναι αριθμοί σε ένα τευτέρι. Είναι χρήματα που θα τα πληρώσει η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός σταδιακά μέχρι το 2060. Ναι. Και τα μέτρα αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση είναι καθ' υπέρβαση των μέτρων του τρίτου μνημονίου. Μάλιστα. Στο τρίτο μνημόνιο είχε βάλει 7,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Όμως, σήμερα πήγε 14,5. Μάλιστα. Γιατί έγινε αυτό? Εξαιτίας ανικανότητας. Μάλιστα. Και θα έρθουμε εμείς να επιβραβεύσουμε την ανικανότητα της κυβέρνησης. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα ερώτημα που είναι κρίσιμο. Σε ένα ερώτημα που είναι κρίσιμο. Οι 53 πλάς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ λένε χωρίς λύση για το χρέος δεν υπάρχουν μέτρα. Δηλαδή το εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ
είναι μοιρασμένο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κατηγορία που λέει γιατί? Ότι. Τι, γιατί. Και εγώ σα το λέω. Εσεί που είστε 53 είστε και εσεί. Όχι, δεν είμαι στου 53, εγώ είμαι όχι, σοσιαλιστής. Είσαι σοσιαλιστής, σοσιαλιστής, εντάξει. Λοιπόν, είστε στου πασοκογενείς. Εγώ σα λέω ότι αν δεν υπάρξουν ακριβώς. Αν δεν γίνει η ρύθμιση του χρέους. Δεν θα εφαρμόσετε κανένα μέτρο. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στο κρίσιμο ερώτημα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Φύγατε. Σας παρακαλώ. Ωραία, κύριε Κρούπλη. Δεν θα ρυθμιστεί το χρέος και τα μέτρα δεν θα ληφθούν. Μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ελλάδα? Γιατί αυτόματα αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκτός χρηματοδοτήσεων. Εκτός προστασίας που παρέχει αυτή την ώρα το μνημόνιο. Στο χρηματικό του σκέλος. Το να λέτε αυτά τα ηρωικά δεν θα τα ξαναδεχθούμε. Τα ηρωικά σκίζουμε, πάλι σκίζετε. Σκίζουμε, εγώ σας ρωτώ, σας εξηγούν, εάν τυχόν αυτά τα μέτρα δεν τα εφαρμόσετε επειδή οι δανειστές δεν τηρούν τη δέσμευση για το χρέος. Την επόμενη μέρα τι θα συμβεί στην Ελλάδα? Αν τον αφήσετε να απαντήσει όμως. Μπορείτε να μας δώσετε απάντηση σε αυτό. Αν τον αφήσετε να απαντήσει. Θα αφήσετε τη χώρα πάλι να σέβεται. Θα αφήσετε τη χώρα πάλι να βρίσκεται. Θα απαντήσετε, κύριε Σταμπάτη. Από την. Κύριε Κουρουμπλή, έχετε το λόγο. Ευρωνόμισμα. Κύριε Κουρουμπλή, έχετε το λόγο. Είναι εύκολο ο κύριο Σταμπάτη. Κύριε Κουρουμπλή, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ωραία, σα δίνω το λόγο. Εντάξει. Ξεχνάει, φαίνεται, ο κύριο Σταμπάτη, ότι τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν από το 19. Ναι. Λοιπόν, το 19 λοιπόν μέχρι τότε αυτά που είπα θα έχουν προηγηθεί. Και η ρύθμιση του χρέους. Άρα πάει μέχρι το 19 η ρύθμιση του χρέους. Αυτό σας λέω. Τα μέτρα που πότε θα αρχίσουν να φέρουν. Μπράβο. Μέχρι τότε σας λέει. Για να καταλήξω να συμπέρασω μετά εγώ. Μέχρι τότε, ακούστε κύριε Χατζημαρκάκη, μέχρι τότε έχουμε μπροστά μας 2 χρόνια παραγωγικού έργου. Μάλιστα. Και αυτή η κυβέρνηση, και το λέω δημόσια, το έχω πει και στον Πρωθυπουργό, αυτή η κυβέρνηση είναι στο χέρι της να ξαναπάρει τις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Διότι έχει απέναντι μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Έχει 2 χρόνια παραγωγικού έργου, αλλά και αγωνίας των Ελλήνων. Έχει απέναντι μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Ευρισκόμενη σε αμηχανία. Μια αντιπολίτευση που έχει κονοϊωτιοποιηθεί το αφήγημά της για εκλογές. Τώρα ψάχνεται να βρει άλλο αφήγημα. Τριχοτομημένα και τα δύο κόμματα που υποτίθεται. Το θέμα των εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι. Σας παρακαλώ θερμά. Σας παρακαλώ θερμά. Κύριε Υπουργέ, το είπατε ξανά αυτό. Ότι το αφήγημα της Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε τριχοτομημένοι. Κύριε Σταμάτη. Συγγνώμη, ακούω τριχοτομημένη Δημοκρατία. Γελάει το σύμπαν. Στη Βουλή είσαστε. Εδώ κάνουμε, έχουμε σειρά. Εκεί στη Βουλή πάτε. Στη Βουλή τη σειρά την καθορίζει το survivor. Αλλά όταν ακούω ότι η Δημοκρατία είναι τριχοτομημένη. Γελάτε καθόλου. Σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι διαλυμένο. Λοιπόν, κύριε Κουρουμπλή, ο κύριο Κουτσούμπα, ο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, είπε ότι κάνατε τετάρτο μνημόνιο. Και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα που θα θέσουμε σήμερα μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Είναι ένα τέταρτο μνημόνιο αυτό, κύριε Κουρουμπλή, ναι ή όχι? Εγώ σα λέω ότι είναι Νέα Δημοκρατία, σα λέω ότι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, όχι. Εγώ σέβομαι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μα δεν ξέρω τι κάνετε, αν είναι τέταρτο μνημόνιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ορθοτομεί το λόγο της αληθείας για να επικαλεστώ μια. Στην Ταμακέρα, είναι τέταρτο μνημόνιο. Είναι τέταρτο ή όχι. Μια ρίση της Εκκλησίας. Λοιπόν, δεν κατέχει τη μοναδική αλήθεια το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εντάξει, δεν το είπαμε αυτό. Είπε μια άποψη. Είπε μια άποψη. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ έχω στο μυαλό μου, κύριε Χατζή, ένα πλαίσιο. Το άρθρωσα με κάθε ειλικρίνεια. Μάλιστα. Με σεβασμό στον ελληνικό λαό που πονάει από αυτά τα μέτρα. Εγώ δεν διστάζω να του ζητήσω και συγγνώμη, αλλά δυστυχώς η χώρα ήρθε εκεί που ήρθε με επιλογές. Είναι τέταρτο μνημόνιο, κύριε Κουρουμπλή? Όχι, κύριε, δεν είναι. Τι είναι? Είναι μια συμφωνία με όρους που μπορούν να βγάλουν επιτέλους την πατρίδα από αυτόν τον κεκαιώνα που την οδήγησαν κάποιοι. Δεν είναι μνημόνιο αυτό. Να απαντήσω κι εγώ. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, να περιμένετε. Δεν είναι μνημόνιο, κατά τη γνώμη σας? Όχι. Το τρίτο ήταν μνημόνιο. Το τρίτο ήταν μνημόνιο. Εδώ μου έχουν θέσει ένα θέμα και μου στέλνουν ένα και βίντεο. Και είχε και την πολιτική τιμιότητα για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ του προσεφέρθης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης η ψήφος να πάει στην επόμενη τετραετία. Ο Τσίπρας έκανε κάτι το οποίο πραγματικά στην πολιτική ζωή της χώρας ήταν κρίσιμο. Επειδή τι έκανε, είπε. Θα τεθεί αυτή η δύσκολη
συμφωνία, αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός για κάτι μας, άλλο. Τότε δεν που ήταν έξω από την ιδεολογία όχι, μας, ένα λεπτό. Έξω από τις, από τις δεσμεύσεις δεν μας. Δεν είχατε πλειοψηφία τότε, γιατί φύγανε οι μισοί και πήγανε με το Λαφαζάνι. Ήσασταν 118 στις βουλές. Είχαμε χάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν είχατε πλειοψηφία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μας προσέφεραν ψήφο εμπιστοσύνη. Όχι, εντάξει, τέλος πάντων. Εμείς λοιπόν είπαμε θα πάμε στον ελληνικό λαό. Πήγαμε λοιπόν στον ελληνικό λαό. Το καταλάβαμε. Και ο ελληνικός λαός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτήν. Για τέταρτο μνημόνιο δεν σας έδωσε. Κάντε λίγη υπομονή. Για τέταρτο μνημόνιο και νέα μέτρα δεν σας έδωσε. Ένα λεπτό, κύριε Κούρτη. Εγώ θα σας συμβούλευα. Ένα προσωπικό ερώτημα δεν θα εξηγήσω γιατί είναι τέταρτο. Θα συμβούλευα, αν μου επιτρέπετε, ως πολίτης, όχι ως πολιτικός, ένα κόμμα που το έστειλε ο ελληνικός λαός στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Κάθεται. Μελετάει τα λάθη, τις αδυναμίες. Τώρα να κάνετε στρατηγική. Τι να κάνω. Και ένα κόμμα που έχει πάρει 36% δεν θα το δεχτώ. Τι πρέπει να κάνω. Κύριε Σταμάτη, δεν θα το δεχτώ αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ θερμά. Σας παρακαλώ θερμά. Μάκετε μιλήσει 20 λεπτά. Εγώ έχω μιλήσει 20 λεπτά. Εντάξει τώρα, κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ θερμά. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να το κάνετε αυτό. Για το τέταρτο μνημόνιο, κύριε Χατζή, πρέπει να. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν. Θα κάνετε την εκπομπή, αλλά θα καθίστε εδώ. Λοιπόν, πάντως, κύριε Κουρουμπή, όχι, σε παρακαλώ, κύριε Κουρουμπή, ένα προσωπικό ερώτημα. Δεν υπάρχει. Ένα προσωπικό ερώτημα. Μου λένε ότι είχατε βγει στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη και είχατε πει ότι η κόρη σας σας άφησε να ψηφίσετε το μνημόνιο. Ναι ή όχι. Είναι, το είπατε. Είναι ερώτηση τώρα να επανέρχεται να φάρουμε στο τραπέζι. Τη... Εσείς το βάλατε, δεν το βάλατε. Το, εδώ και 5 χρόνια. Ναι, άρα. Ωραία. Τώρα το περιβάλλον σας σας επιτρέπει να ψηφίσετε τρίτο μνημόνιο και να κάνετε το και αυτή τη συμφωνία. Το περιβάλλον μου μπορεί να έχει τις ενστάσεις του και έχει τις ενστάσεις του αφού θέλετε να μπω σε ένα προσωπικό. Μα, σας ρώτησα, κάνω μια προσωπική ερώτηση. Μου το έχουν στείλει 500. Λοιπόν, και σας πληροφορώ το, αυτό το περιβάλλον για το οποίο μιλάτε και στο πρόσωπο που αναφερθήκατε. Είμαι 3 χρόνια υπουργός, 2 χρόνια υπουργός. Δεν ήρθε ποτέ σε κανένα υπουργείο. Γιατί μάλιστα. Έχει τις απόψεις του και τις κρατάει λοιπόν. Τις απόψεις. Μπράβο. Πάμε λοιπόν να απαντήσετε για το τέταρτο μνημόνιο. Γιατί είναι τέταρτο μνημόνιο. Ναι, για να κλείσουμε. Είναι τέταρτο μνημόνιο γιατί η εφαρμογή του γίνεται μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου. Μάλιστα. Είναι χρηματοδότηση δεν υπάρχει πάντως. Ένα λεπτό. Είναι τέταρτο. Είναι βασική προϋπόθεση. Θα σας εξηγήσω ότι είναι καθόλου βασική προϋπόθεση. Είναι τέταρτο μνημόνιο γιατί τα μέτρα που θα εφαρμοστούν είναι για μετά τη λήξη του προγράμματος. Είναι τέταρτο μνημόνιο γιατί έχουν αλλάξει οι ρόλοι των παραγόντων που μετέχουν. Σας θυμίζω ότι μέχρι τώρα απέναντι στην ελληνική πλευρά ήταν αρχικά η Τρόικα και μετά το Κουαρτέτο. Σήμερα απέναντι δεν υπάρχει, απέναντι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά κύριο λόγο επικορούμενοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του μνημονίου έχουν αλλάξει και είναι τέταρτο μνημόνιο. Λοιπόν, και δεν έχει χρηματοδότηση. Δεν έχει χρηματοδότηση. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί οι ξένοι θέλουν να βγούμε στις αγορές. Γιατί δύο πράγματα θέλουν οι ξένοι. Ένα, να μην μας ξαναδανείσουν λεφτά και δεύτερον να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Άρα με κάθε τρόπο θα μας μπρόξουν να βγούμε στις αγορές με υψηλό επιτόκιο γιατί δεν μπορούν και δεν θέλουν ένα να μας δανείσουν. Κύριο... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τον συνάδελφο και κλείνουμε. Ένα ερώτημα. Εγώ είπα το... αυτό το... Άρα θα το τηρήσω. Αυτά τα μέτρα, ναι. Αυτά τα μέτρα. Του τέταρτο που θα χαρακτηρίζετε εσείς μνημονίου. Εσείς αν έρθετε στην εξουσία θα τα εφαρμόσετε. Αυτό σας είπα πριν από λίγο, ότι εμείς θα επαναδιαπραγματευτούμε. Προσέξτε, ναι, η επαναδιαπραγμάτευση δεν είναι θεωρητική. Και ξεκινάει... είναι τόσο εύκολη ώστε να δεχτούμε επαναδιαπραγμάτευση. Αυτό τώρα δεν να σας πω, το... οι σκληροί παίχτες. Οι ξένοι, κύριε Γεωργίου, 30 δευτερόλεπτα. Οι ξένοι φτιάχνουν και συμφωνούν τους δημοσιονομικούς στόχους. Ο δρόμος που θα φτάσει εκεί είναι κατεξοχήν δική σου επιλογή. Ο δρόμος που χάραξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι λάθος. Ευχαριστώ. Και το αποδέχονται οι ξένοι. Λένε έχετε βάλει υψηλή λοιπόν φορολογία. Δεν θα βγει το πρόγραμμα. Και γυρίζουμε πολύ γρήγορα κοντά σας. Γυρίζουμε λοιπόν για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό που μας είπε ο κ. Κουρουμπλής είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα έχουμε αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν δηλαδή δεν υπάρξει συγκεκριμένη συμφωνία για την ρύθμιση του χρέους,
τότε είναι βέβαιο ότι τα μέτρα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Αυτό μας είπατε, κύριε Κουρουμπλή. Και βεβαίως είπατε επίσης ότι έχουμε περιθώριο για αυτή τη ρύθμιση μέχρι το 2019. Γιατί τότε θα αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων. Γιατί σωστά, τότε θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Και πολύ γρήγορα να μπορεί να μας πει θα είναι κυβέρνηση του αυριανού γύρου. Μεταφέρετε το βάρος σε εμάς. Εμείς θα είμαστε κυβέρνηση για να εφαρμόσουμε τα μέτρα ή τα αντίμετρα. Εμείς θα έχουμε μπροστά μας τη δυσκολία για να λύσουμε. Αυτή είναι η παγίδα που στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπα και κάτι ακόμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Με πολύ παρησία, κύριε Χατζή. Ότι. Αυτό είναι για μας ένα μεγάλο ρίσκο. Μάλιστα, το και ότι, το και ότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει, σας κρίνει τότε, από αυτό, βέβαια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Ωραία. Και δεν το λέω αυτό εύκολα, ναι. Ότι και η επόμενη τετραετία η κυβέρνηση της χώρας θα είναι την ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή και πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ τον κύριο Σταμάτη. Σε εμάς μεταφέρουν το βάρος, το φίλο μου και συνάδελφε. Σε εμάς μεταφέρουν το βάρος το 18 θα κάνουμε. Ο χρόνος τελείωσε, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Άλλη μια εκπομπή θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ευχαριστώ και τον Ανέστη τον Τόκα από την Καθημερινή. Σε ευχαριστώ θερμά, Ανέστη, που ήρθες και μας βοήθησες πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή εβδομάδα.